Κύριε Μανιάτη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορείτε να μας πείτε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε με τις διακοπές ρεύματος, αν έχουν αποκατασταθεί κάποιες βλάβες και τι προοπτική έχετε ο κόσμος να ξαναέχει πάλι ρεύμα? Η προοπτική είναι μεγάλη για να έχει ρεύμα, τη στιγμή όμως που θα υπάρχει πλήρη αποκατάσταση των βρώμων για να υπάρχει πρόσβαση από τα συνεργεία μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποκαταστήσει αρκετές βλάβες στη Νέα Ιωνία. Έχουμε αποκαταστήσει αρκετές βλάβες στην Αγία Παρασκευή. Προσπαθούμε για το χολοαργό ψυχικό που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στον Παπάγου. Γίνεται μια μάχη αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις βλάβες. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πιο σοβαρές βλάβες που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι εκεί που μας είπατε ψυχικό, χολαργό, Παπάγου? Εκεί είναι. Σοβαρές υπάρχουν, έχουν πέσει δέντρα, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα καλώδια, χρειάζονται επισκευές. Καταλαβαίνετε, υπάρχει λίγο σοβαρότερο πρόβλημα εκεί σε σχέση με άλλες περιοχές. Έχουν αποκατασταθεί όμως κάποιες βλάβες από το πρωί σε κάποιες περιοχές? Αρκετές έχουν αποκατασταθεί. Όπως σας είπα, και στη Νέα Ιωνία έχουν αποκατασταθεί, και στο Ηράκλειο και στο Μαρούσι και στην Κηφισιά έχουν αποκατασταθεί και σε άλλα σημεία. Μπορείτε να υπολογίσετε αν θα χρειαστείτε όλη τη μέρα, αν θα χρειαστείτε και την αυριανή ημέρα? Για το πρωί μας λέγατε ότι δεν ξέρετε ακόμα. Αυτό δεν μπορώ να σας πω. Αν δεν υπάρχει προσβασιμότητα από τα συνεργεία μας να μπορούμε να πάμε, και τη στιγμή που θα υπάρχει προσβασιμότητα πιστεύω σε 12 με 18 ώρες να έχουμε επαναφέρει και να έχουμε δώσει παντού ρεύμα. Σε ποια σημεία δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε το μεγαλύτερο πρόβλημα προσβασιμότητας? Υπάρχει και στην Παιανία πρόβλημα που δεν έχουμε προσβασιμότητα, υπάρχει και στη Νέα Μάκρη, υπάρχει και στον Τράφη, υπάρχουν σε όλα αυτά τα σημεία. Στο ψηφικό και στο Παπάγου που είπατε ότι έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή αυτές οι περιοχές. Το πρόβλημα εκεί πέρα υπάρχει, έχουν πάει συνεργεία, δουλεύουν, αλλά έχουν πέσει δέντρα εκεί πέρα, έχουν κοπεί καλώδια και δημιουργείται και προσπαθούμε να τα φτιάξουμε για να παραφέρουμε το ρεύμα. Νομίζω πάντως ότι σε αυτές τις περιοχές ξαναείχε πάλι με την προηγούμενη κακοκαιρία πρόβλημα με το ρεύμα. Και πάλι δεν είχε τόσο μεγάλο όπως έχει τώρα. Δεν ήταν τόσο μεγάλο όπως είναι τώρα. Την προηγούμενη φορά, πριν 11 μήνες, ήταν σε ορισμένους δήμους και όλο το τεχνικό προσωπικό είχε πέσει πάνω σε αυτούς τους δήμους για να μπορέσει να αποκατασταθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα όμως έχουμε σε όλο το νόμο Αττικής προβλήματα. Άρα καταλαβαίνετε, η ελάχιστη τεχνική και σε σχέση με πριν 11 μήνες έχει μειωθεί αρκετά. Ναι. Και κάθε χρόνο μειώνεται το τεχνικό προσωπικό. Δεν είναι εύκολο να μπορέσουν να αποκαταστήσουν όλες οι λάβες. Και χρειάζεται και μια τεχνογνωσία σε αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Κρατάμε 12 με 18 ώρες περίπου για να υπάρχει πλήρης αποκατάσταση στην ηλεκτροδότηση σε όλες τις περιοχές που έχουμε πρόβληματα. Αν όλα πάνε καλά. Αν όλα πάνε καλά, το επισημαίνουμε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανιάτη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη. Καλή συνέχεια, να σε ευχηθούμε. Δύσκολο το έργο σας σήμερα.